Να πάμε στο Μαλεβίς, να δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα, καθώς παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 5 Μαρτίου η πολύ επιτυχημένη έκθεση αποτυπώσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου. Συμμετέχουν, εάν δεν κάνω λάθος, 18 καλλιτέχνες που έλκουν την καταγωγή τους από το Μαλεβίζι και συνθέτουν ένα ξεχωριστό σκηνικό, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι εμπνευστές, οι διοργανωτές, ένα ξεχωριστό μοσαϊκό καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου για πρώτη φορά οργανωμένα βρίσκει ένα πεδίο έκφρασης. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο ιστορικός τέχνης ο κύριος Μάνος Χαιρέτης. Συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον πολιτισμό και βέβαια πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι υπάρχουν και εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Μαλεβιζίου. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, εντεταλμένη σύμβουλο πολιτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε μία παράταση της έκθεσης, σωστά? Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Η επιστησιμότητα μας έδωσε την δυνατότητα να παρατείνουμε την έκθεση περισσότερο, για να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος που δεν την έχει επισκεφτεί μέχρι τώρα να μπορέσει να πάει. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες, όσοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο και τι βρίσκεται στο επίκεντρο της έκθεσης. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έκθεση λέγεται, έχει το τίτλο αποτυπώσεις. Την επιμέλεια της έκθεσης την έκανε ο κύριος Χαιρέτης, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης. Δυστυχώς, μετά το χαμό της αγαπημένης μας της Κρίσας της Βαθιανάκης, δεν υπάρχει ακόμα αντικαταστάτηση της. Αποτέλεσμα, ο κύριος Χαιρέτης να έχει αναλάβει την επιμέλεια, όπου μαλεβιζιώτες καλλιτέχνες έχουν εκθέσει διάφορα έργα. Όχι μόνο ζωγραφική, υπάρχουν λιπτά, υπάρχουν σοφιδωτά, υπάρχει αγιογραφία. Δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα στους ανθρώπους του Δήμου μας, του Δήμου Μαλεβιζίου, να εκθέσουν τα έργα τους, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Και ο στόχος είναι αυτή η έκθεση να γίνει θεσμός κάθε χρόνο, να προστίθεται σε αυτό το πάζλ νέοι καλλιτέχνες από το Δήμο μας, οι οποίοι έχουν τις ανησυχίες τους, να μπορέσουν να τις εκφράσουν μέσα από το χώρο της πινακοθήκης μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, καθώς ενισχύεται και ο ρόλος της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ακριβώς, γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα μητρό, θα μπορούσαμε να πούμε, των ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη γενικότερα στο Δήμο μας. Και έτσι να γίνεται όλο και περισσότερο πιο έντονα κέντρο πολιτισμού, που αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός και ο στόχος της πινακοθήκης. Αναφορικά τώρα με τις ώρες λειτουργίας και το πρόγραμμα, για να ενημερώσουμε το κοινό μας, τους τηλεθεατές μας. Υπάρχει στο site βέβαια της πινακοθήκης. Θα μπορούσε να γίνει και ο λόγος πέρα από τους ανθρώπους που μεμονωμένα μπορούν να πάνε, σε συνεννόηση με την υπάλληλο της πινακοθήκης μπορούν να επισκεφθούν τη σχολεία. Οπότε γίνεται μια συνεννόηση για τις πρωινές ώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρητικά είναι. Ναι, ο λόγος που έγινε και η παράταση περισσότερο ήταν για τα σχολεία. Επειδή έκλεισαν λόγω του χιονιά έτσι ένα διάστημα και ακυρώθηκαν επισκέψεις από σχολεία της περιοχής και όχι μόνο. Δόθηκε η παράταση για να μπορέσουν και τα σχολεία να την επισκεφθούν την έκθεση και να δουν τα έργα των ανθρώπων που ζουν δίπλα τους. Και έτσι να έχουν και το ερέθισμα για να μπορέσουν να πάνε. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι ανοιχτά σε συνεννόηση και τις Κυριακές, αρκεί να υπάρχει ένα γκρουπ έτσι για να μπορέσει να πάει. Θα μπορέσει να είναι η κοπέλα που... για να εξυπηρετήσει την προσέλευση και να διαχειριστεί τις αφίξεις. Σας ευχαριστώ ακριβώς. Θερμά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία και τον συντονισμό. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια.